η φωτογραφία. Έχω καμία άλλη από πίσω, εδώ. Έτσι, όχι, εδώ. Τι λέει αυτή εδώ η φωτογραφία, η πρώτη, τούτη εδώ που βλέπουμε, αριστερά, λέει να έχει κάποια σημάδια. Θυμηθείτε αυτά τα σημάδια. Πρώτον, έτσι, η φυλή έχει μπει πάρα πολύ βαθιά μέσα στο στόμα του παιδιού. Φτάνει σχεδόν στο τέλος του ουρανίσκου. Η φυλή φτάνει στο τέλος του ουρανίσκου. Ένα το κρατωμένο. Έτσι. Δύο, η μύτη δεν ανασένει. Βλέπετε εσείς να πούμε, είναι κολλημένη. Η μύτη επάνω είναι, θα σκάσει το μωρό. Παιδιά, αν θέλετε να θυλάσει το μωρό, έτσι πρέπει να είναι. Η μύτη του επάνω στο στήθος. Μόνο έτσι το πιάνει. Αλλιώτικα το έχετε απομακρυσμένο. Αλλιώτικα δεν έχει πιάσει τη θηλή. Αυτό είναι το μυστικό. Η θηλή πρέπει να, η μύτη πρέπει να είναι ακουμπισμένο επάνω στο στήθος. Έτσι. Το δείχνει και εδώ, και μάλιστα σε όλα τα βιβλία είναι 1 με 2 χιλιοστά. Ίσα-ίσα να περνάει ένα χαρτί από τη μέση. Ίσα-ίσα. Ανασένει, παιδιά, μην φοβόσαστε. Θυμηθείτε το αυτό, έτσι. Να είναι κολλημένο. Άμα δεις μύτη μακριά, εγώ πάω και βλέπω, λέει θυλάζει. Καλά, όχι, λέω δεν θυλάζει. Πού το κατάλαβες, αφού η μύτη είναι στα 5 εκατοστά. Έτσι, δεν θυλάζει. Έτσι. Λοιπόν, το χείλο στο κάτω είναι τόσο καλά κολλημένο, βιντεοζουαρισμένο που έχει αναδιπλωθεί. Εδώ το βλέπετε κάτω. Αναδιπλώνεται το κάτω χείλο. Είναι ένα-δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρετε. Εντάξει. Πάμε να ξαναγυρίσουμε λοιπόν και στην. Εδώ λέει βέβαια κακή σύλληψη μαστού. Η μύτη είναι μακριά. Το βλέπετε πάνω. Έτσι. Είναι πολύ μακριά. Άμα το βλέπεις αυτό είναι. Το άλλο βγαίνει να μου πει και πες όλα πάνω. Και αυτό δεν είναι και σωστό, είπαμε. Δηλαδή, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γιατί γελάτε εσείς. Λοιπόν, έπιασε το στήθος. Προσέξτε το λοιπόν, το δείχνει εδώ πέρα. Εδώ δείχνει ότι πόσο βαθιά πρέπει να μπει μέσα ουσιαστικά είναι. Λέει μια η κυρία που είναι εκεί πέρα, εγώ λέει δεν θύλασα. Λέει δύο κόρες, έχει φέρει και τις δύο κόρες εδώ. Δεν θύλασα. Λέει γιατί λέει είχα επίπεδες θυλές. Δηλαδή πρέπει να μην θυλεί να είναι λιγάκι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να πούμε τι κάνει τη θυλή. Θα σας δείξει η ΜΕΑ με ποιο τρόπο λιγάκι να προετοιμάσετε τη θυλή. Ζητήστε το. Έχουμε λοιπόν και θα έρθει λοιπόν το μωρό, θα πάρει τη θηλή να τη βάλει και φτάνει μέχρι μέσα. Έχω και ένα βιντεάκι αλλά δεν έχω το χρόνο να σας το δείξω όλο αυτό γιατί δεν έχω τελειώσει ποτέ, ότι πόσο πρέπει βαθιά να πάει στη μαλακή υπερό, μέσα, βαθιά. Αν το στόμα αυτό εδώ πάει βαθιά μέσα. Αυτό είναι πολύ πολύ μέσα, να το πιάσει όλο. Αυτό επαναλαμβάνω είναι να πιάσει πάρα πολύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το παιδί εδώ πέρα είναι, η θηλή είναι πάρα πολύ, έπιασε το στήθος. Το δεύτερο, όταν το πιάσει λοιπόν, ρουφάει ή κάνει κάτι άλλο. Δεν ρουφάει, παιδιά. Απλά. Κάνει με τη γλώσσα από κάτω, κάνει ένα. Πιάνει τη θηλή και την. Αντλεί. Έχει να κάνει ένα μηχανισμό με τη γλώσσα του. Και αντλεί. Του σπρώχνει. Κάνει μια άντληση. Μηχανάκι, κανονικό, ε. Όχι για αυτό που έχουμε, αλλά πιο, είναι πολύ. Υψηλής τεχνολογίας. Αυτό είναι. Κάνει κίνηση της γλώσσας. Το δεύτερο λοιπόν βάζει βαθιά τη θηλή και μετά λοιπόν με τη γλώσσα πιέζει και ρουφάει. Έχει κατεβεί το γάλα από τους γαλακτοφόρους σπόρους και όπως σπρώχνει μέσα στο στόμα. Και μόλις γεμίσει, κλακ, κάνει κατάποση. Θα το βλέπετε. Και κουνιούνται τα αυτάκια εδώ. Θα το βλέπετε. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνουμε ότι τρώει το μωρό, κάνει. Καταπίνει καλά. Κουνιούνται αυτά τα αυτιά εδώ. Λοιπόν, εδώ δείχνει, δεν είναι και πολύ καλή φωτογραφία, δείχνει ότι οι κινήσεις της γλώσσας και ο θυλασμός. Με τη γλώσσα γίνεται. Έτσι. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τώρα αφού τα μάθατε, να μου πείτε. Ποιες διαφορές βλέπετε. Πρώτη με δεύτερη φωτογραφία. Μην σας ρωτάω γιατί θα με κουράσει, θα σας τα πω εγώ. Δεν ξέρει καμία δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, είναι εμφανής. Πρώτον, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η μύτη είναι μακριά και η φυλή έξω. Την έχει πιάσει εδώ ρε παιδιά. Ξέρετε τι θα πάθετε, θα κλαίτε. Τη μασάει, να βούμε, πονάτε και η γιατρά μου δεν καταπίνει, μου την έχει κάνει σμαράνια τη θηλή. Γιατί δεν σας έδειξε σωστά την πρώτη φορά. Να μάθει, παιδιά, αν μάθει στραβά, στραβά θα θυλάσει. Αν μάθει σωστά, θα θυλάσει σωστά. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα στο μυαλό η ΜΕΑ που είπαμε να περάσει 9-10 φορές και τα λοιπά, σιγά μην περάσει. Αλλά αν μπορέσουμε, όσο μπορούμε να πιέσουμε, να θυλάσει. Μάθετε το αυτό και μετά εγώ να πούμε, θα έρθω να πούμε και το παιδί θα καταπίνει. Γλου γλου να πούμε γιατί μια χαρά πάμε. Και κερδίζω, γι' αυτό σας τα λέω για να μην με πρίζετε μετά. Έτσι, τα λέω από τώρα. Λοιπόν,
Θυμηθείτε, λέει, ότι η θηλία κουμπά στον ουρανίσκο. Το κάτω χείλος είναι κολλημένο στο στήθος και η μύτη απέχει μόνο χιλιοστά από το στήθος. Μην σας πω κολλημένη για να ανασένει κιόλας, γιατί θα με βρίζετε. Άρα λοιπόν ελάχιστο είναι. Το δείχνει εκεί πέρα χαρακτηριστικά. Είναι 1, 2, 3. Γι' αυτό με βλέπετε και παιδευόμαστε στην τεχνική του θηλασμού. Έτσι. Ξανά πάλι. Ακουμπά στον ουρανίσκο, κολλημένο το κάτω χείλος στο στήθος και η μύτη μόνο λίγα χιλιοστά. Ξανά τα ίδια. Ποιες οι διαφορές? Επιμένουνε. Όχι από μακριά. Δηλαδή, πας και το κάνεις έτσι, λέει, θυλάζω καλά. Όχι, τι λες. Γιατί? Φαίνεται. Αρχίζει και την αναλύζετε κι εσείς, ε. Το κατάλαβα. Πάμε. Μπρίτς, δεν σας το λέω αυτό. Θα σας το πω μετά. Λοιπόν, εάν έχουμε λοιπόν πραγματικά θυλασμό, έτσι τα καταφέρνουμε. Πιάνουμε το στήθος. Πόση ώρα? Διάρκεια θυλασμού, ε. Πόση ώρα για τρέμουν να θυλάζουν? Λέμε λοιπόν, διάφρεστε τώρα, αυτό είναι ο μαραθώνιο θυλασμό, όσο θέλετε, όσο να είναι, ξεχάσετε ρολόγια κτλ. Θεωρητικά, 10 λεφτά ένα τέταρτο στο ένα, το βάζουμε λίγο να ρευθεί, 5-10 λεφτά στο άλλο, αν θέλει. Πολλά μωρά τρώνε μόνο το ένα στήθο. Και μόλι κάνουν, κοιμώνται. Οι μάνες αρχίζουν να τραβάνε αυτάκια, χαϊδεύουν μάγουλα, ξύπνα. Αυτό να μην ξυπνά, έκανε ένα γκλουκ γκλουκ πάλι. Μία καταποτική κίνηση κάθε 2-3 λεφτά. Λέει τρώει. Και κάθε. Πόση ώρα ταΐζετε? Μία ώρα. Τι κάνετε μόνο μία ώρα εδώ πέρα? Έτσι, μία ώρα. 5-10 λεφτά ένα τέταρτο στο ένα. 5-10 λεφτά ένα τέταρτο στο άλλο είναι επαρκέστατα. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να είναι. Θα το δείτε κιόλα. Υπάρχουν μωρά που είναι ζωηρά και στο τρίλεπτο τρώνε έτσι πεντάλεπτο και υπάρχουν που θέλουν κάτι παραπάνω. Αλλά γενικά μην θεωρείτε ότι πρέπει να καθόμαστε μία μισή ώρα στο στήθος. 10 λεφτά ένα τέταρτο, 10 λεφτά ένα τέταρτο στο άλλο και τα λοιπά. Έτσι, είναι επαρκέστατα, σαν διάρκεια. Κάθε πότε θα φάει ένα παιδί? 2. Κάθε πότε? Μπράβο, ρε μπαμπά, έτσι. Όποτε ξυπνάει, γιατί ξυπνάει σημαίνει και πεινάει, δηλαδή. Όποτε θέλει. Και πόσο θα φάει, ρε μπαμπά? Όσο θέλει. Ε, καλά, είναι εκπαιδευμένο, έτοιμο είναι. Πέρασε, πέρασε. Είναι αυτό που λέω. Όποτε, όσο και όποτε θέλει. Όσο και όποτε θέλει. Βεβαίω. Θα σας τα πω, θα σας τα πω, είναι η συνέχεια, το επόμενο, πήγατε στην επόμενη μου ατάκα, έτσι. Άρα λοιπόν, όποτε θέλει και όσο θέλει, συμφωνούμε, δεν θέλει να φάει σε μισή ώρα να ξαναφάει? Άμα θέλει. Άμα θέλει. Αρχίζει και παίρνει και βαθμό. Δεν περνάς, παίρνεις και βαθμό τώρα. Λοιπόν, αν θέλει να φάει σε μισή ώρα, θα φάει σε μισή ώρα, σε μία ώρα, σε δύο ώρες, σε τρεις ώρες, σε τέσσερις ώρες, μετά τι γίνεται? Για να μου πεις την ατάκα. Έτσι, άμα περάσουν στο τελειόμηνο, περάσουν το τετράωρο, το ξυπνάμε. Και τη νύχτα το πεντάωρο, λέω το ανώτερο. Άμα είναι προωράκι βέβαια, που θα ακούσετε μέσα καμιά φορά να είναι, λέμε και στις 2 ώρες, στις 2,5 ώρες, 3 ώρες το ανώτερο. Αλλά αν πούμε τελειόμηνο, τετράωρο την ημέρα, πεντάωρο τη νύχτα. Και πώς μετράμε τις ώρες? Αρχή με αρχή. Τι ώρα ξεκινήσαμε και θυλάσαμε? 12 η ώρα. Ο επόμενος θυλασμός θα είναι 4. Εντάξει, μην είναι οπότε τελειώσαμε κτλ. Γιατί τραβάνε οι μαμάδες, είναι αρχή με αρχή. Ναι, συμφωνούμε και αυτό γίνεται. Πότε? Προχωράει πάλι, ε. Είναι όλα. Αφού λοιπόν έχουν εγκατασταθεί και μετά λοιπόν μπει στον, μετά τον πρώτο μήνα και το παιδί να πούμε γιατί μου κοιμάται όλη νύχτα, το ξυπνήσω. Άμα έχω ένα καλό μωρό και έχει πάρει βάρος, ας το καλέπει να κοιμηθεί, να κοιμηθείτε κι εσείς. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν όλα αυτά γίνονται. Αυτά που λέμε τώρα είναι γενικές οδηγίες. Το παιδί πρέπει να τρώει όποτε θέλει, όσο θέλει. Συνήθως τα παιδιά που θυλάζουν τρώνε κάθε 2-3 ώρες. Αν περάσουν 4 ώρες το ταΐζω, γιατί? Γιατί αν δεν το ταΐσω, μπορεί πραγματικά να ξυπνήσει 4,5 ώρες. Δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ, γιατί η εμπειρία μου λέει ότι θα έχει φάει. Αυτό σημαίνει ότι θα πεινάσει και θα φάει λέμαργα. Το λέμαργα θα φάει μεγάλη ποσότητα, θα κάνει εμετό. Η μαμά δεν θα έχει να του ταΐσει όσο επαρκεί κτλ. Θα κλαίει το μωρό, θα το δώσει ξανά γάλα, χαλάει το. Το project όλο. Άρα λοιπόν γενικά τα παιδιά 2-3 ώρες το 99%. Άρα όποτε θέλει όσο θέλει, την ημέρα έως και 3-4 ώρες, το βράδυ έως 4-5 ώρες. Συμφωνούμε? Πολύ καλά. Άρα λοιπόν μιλήσαμε διάρκεια θυλασμού, συχνότητα θυλασμού. Εντάξει, δύο πράγματα. Επάρκεια θυλασμού. Έχουμε γάλα? Έχουμε. Μην ενδώσετε εύκολα στην επάρκεια θυλασμού. Έχω γάλα. Είναι ο καημός της μάνας. Δεν φτάνει, γιατρέ μου. Είναι το μεγάλο μυστικό. Εδώ. Τι είναι τούτα? Τούτα μου τα έδωσε η εταιρεία
για να εξηγήσω στις μανούλες πόσο γάλα θέλει. Stop. Όχι, τέλειωσε η κάμερα. Δεν έχει μπαταριάδι, έκλεισε. Κόκκινο, 5 λεφτά θέλει ακόμη. Πώς θα το γράψει αυτό. Πρώτη μέρα, παιδιά, είναι καταπληκτικό αυτό. Θυμηθείτε το. Πρώτη μέρα, το παιδί θέλει αναγεύμα αυτή την ποσότητα. Δεν ξέρω που φαίνεται. Ε? Το φαντάστε, το καταλάβατε. Αυτό θέλει το μωρό. Μην λοιπόν περιμένετε να βγάλετε εσείς γάλα. Τόσο γάλα θα βγάλετε τη φορά. Αυτό είναι την πρώτη μέρα. Είναι 6 ml. Τη φορά. Αντιληπτό. Εδώ λοιπόν είναι την τρίτη μέρα. Αρχίζει και παράγει περισσότερο γάλα. Αυτή την ποσότητα. 3-4 κουταλάκια του γλυκού. Συμφωνούμε. Και πια την 7η με 10η μέρα αυτή την ποσότητα. Μην νομίζετε εσείς ότι πρέπει να διάσει το μπουκάλι το γάλα. Αυτό νομίζουν οι μαμάδες. Ότι δεν το είναι το παιδί μου. Του έδωσα λέει και τι να έφαγε τόσο. Δεν το έφαγε αυτό. Πείτε μου βρε παιδιά, δεν το έφαγε. Το έφαγε. Συμφωνούμε. Άρα λοιπόν η επάρκεια του στήθους μας στην ποσότητα είναι αυτό την πρώτη μέρα, τρίτη μέρα, 7η με 10η μέρα. Θυμηθείτε αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικά και εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ που μου τα χαρίσανε για να καταλάβετε λοιπόν τις ποσότητες. Γιατί δεν ξέρει ο άλλος τι περιμένει. Δεν ανησυχεί. Αλλιώτικα λοιπόν περιμένει πάρα πολύ.